Σπίτζ, να ξεκινήσω από εσάς. Φαίνεται ότι έχετε την πλειοψηφία, τουλάχιστον από τις δημόσιες δηλώσεις των βουλευτών. Υπάρχει ο μαγικός αριθμός, 151, αλλά υπάρχουν και πάρα πολλές βολές. Βγήκε ο κύριος Μαυρωτάς νωρίτερα σε εμάς, είπε ότι είναι πολιτικό unfair αυτό που κάνετε. Όπως επίσης και ο κύριος Καμένος χθες, στη συνέντευξή του στο Star, μίλησε για συναλλαγή. Και αυτό υποψιάζομαι ότι είναι αιχμή και προς εσάς. Γιατί για να υπάρξει συναλλαγή, χρειάζονται δύο πρόθυμοι. Κύριε Ζημα, υπήρχε ένα αίτημα της αντιπολίτευσης. Το αίτημα όταν στην αρχή του χρόνου και η πρόκληση, αν θέλετε, ήταν να ζητήσει ο Πρωθυπουργός ψήφο εμπιστοσύνης. Γιατί προφανώς η αντιπολίτευση δεν πίστευε ότι υπάρχουν εκείνες οι πολιτικές δυνάμεις και εκείνος ο ηγέτης, και μιλάω για τον Πρωθυπουργό, που δεν θα διστάσει να πάρει τα ρίσκα του, να εγκαταλείψει η χώρα και ο πολιτικός κόσμος στην παραπολιτική, αλλά να μεταφερθεί το επίκεντρο στην πολιτική, πάνω στο τραπέζι. Τόλμησε ο Πρωθυπουργός και το έκανε αυτό. Πρέπει λοιπόν, εν ώψη και των πολιτικών που έχουν εφαρμοστεί το αμέσως επόμενο διάστημα και τη συμφωνία των Πρεσπών, όλοι να πάρουν την εθνική ευθύνη που έχουν και την ευθύνη απέναντι στον ελληνικό λαό για το πώς τοποθετούνται και τι προτείνουν. Σκέφτομαι όμως και τους πολίτες αυτούς, κύριε Σπίτζη, που δώσανε για παράδειγμα την ψήφο τους στην κυρία Κουντουρά ή, τέλος πάντων, να μην λέω συγκεκριμένα ονόματα, για να καταλήξουν αυτά όλα. Εντάξει, η κυρία Κουντουρά ήταν ούτως ή άλλως στην κυβέρνησή σας, αλλά όχι μόνο η κυρία Κουντουρά, να θρίζονται σε μια άλλη πολιτική, ας το πούμε έτσι. Δηλαδή δεν υπάρχει και ένα πολιτικό ζήτημα εδώ. Υπάρχουν συγκλήσεις πραγματικές, πολιτικές, ή είναι. Λειτουργήσαμε με αυτούς τους ανθρώπους 3,5 χρόνια. Η κυρία Χρυσοβελώνη δεν είναι βουλευτής. Δεν αποχωρεί από την κυβέρνηση. Ο κύριος Κουίκ το ίδιο. Επομένως, με πάρα πολλά στελέχη των ΑΝΕΛ που ήταν στην κυβέρνηση και που υπήρχε πραγματική πολιτική σύγκληση, κοινή προσπάθεια με τους ΑΝΕΛ να βγει η χώρα από τα μνημόνια και να εφαρμόσουμε συγκεκριμένες πολιτικές. Δεν υπάρχει unfair, λοιπόν, λέτε. Δεν υπάρχει συναλλαγή, δεν υπάρχει τίποτα από όλα. Συναλλαγή είναι βέβαιο ότι δεν υπάρχει. Γιατί αν αυτό λένε συναλλαγή, όλοι, θα το δούμε παρακάτω από τις θέσεις που βεβαίως, θα πάρουν οι άνθρωποι. Βεβαίως και το δούμε παρακάτω. Αλλά αν υπάρχει συναλλαγή για έναν υπουργό που είναι ή δεν είναι βουλευτής, που παραμένει στην κυβέρνηση, γιατί έχει διαφωνήσει με το κόμμα, με την ηγεσία του κόμματός του, από εκεί και πέρα τα υπόλοιπα που έχουμε ζήσει, τι είναι. Δεν μπορεί να έχουμε δύο μέτρα και δύο σταθμά. Συναλλαγή υπάρχει. Μ' αρέσει ο κ. Σπίτζης γιατί έχει μια άνεση να πετάει την μπάλα στην εξέδρα. Η ταμπακέρα είναι μία. Δεν θα είχαμε ποτέ συνάντηση μαζί σας ποτέ. Λοιπόν, είναι βέβαιο ότι αυτοί οι βουλευτές εξελέγησαν από τον ελληνικό λαό με βάση μία πλατφόρμα. Κομβικό θέμα στην παρουσίασή τους, στην ύπαρξή τους, ήταν το θέμα της Μακεδονίας. Εμάς το καταστατικό μας δεν γράφει ότι για το θέμα της Μακεδονίας, γράφει άλλα πράγματα. Το καταστατικό των ανεξαρτήτων Ελλήνων, για όσο αξίζει, έχει το θέμα της Μακεδονίας από τα κομβικά θέματα στα οποία οφείλει την ύπαρξή του αυτό το κόμμα. Βγαίνουν λοιπόν αυτοί οι βουλευτές. Γίνονται υπουργοί, κάποιοι μένουν βουλευτές, γίνονται υπουργοί και με το που γίνονται υπουργοί επιλέγουν να δώσουν ψήφο εμπιστοσύνη στην κυβέρνηση και να ψηφίσουν και το νομοσχέδιο των Πρεσπών. Αυτό λέγεται πολιτική συναλλαγή. Τι θα πει πολιτική συναλλαγή? Ότι αύριο το πρωί η κυρία Κουντουρά θα είναι, παραδείγματος χάρη, στο ευρωψηφοδέλτιο του ΣΥΡΙΖΑ. Ότι ο κύριος Κόκαλης θα είναι δεν ξέρω σε ποιο ψηφοδέλτιο του ΣΥΡΙΖΑ. Και ο κύριος Παπαχριστόπουλος, ο οποίος είναι ηρωικός και τα λοιπά, και είναι πρότυπο κατά τον κύριο Καμένο, υπόδειγμα βουλευτού. Αυτός ο οποίος κατά την άποψη του κυρίου Καμένου ψηφίζει ακριβώς το αντίθετο από αυτό το οποίο θέλει, αλλά παραμένει στους ανεξάρτητους Έλληνες για να κρατήσει ο κύριος Καμένος τα προνόμια του και να έχει 5 βουλευτές στη Βουλή. Και ο κύριος Ζουράρης, ο οποίος θα δώσει ψήφο εμπιστοσύνη σε μια κυβέρνηση για να την ενισχύσει, να φέρει το νομοσχέδιο των Πρεσπών και να καταψηφίσει το νομοσχέδιο των Πρεσπών, το οποίο δεν θα μπορούσε να το κάνει αν η κυβέρνηση είχε πέσει. Κύριε Σπίτζη, πάνω κάτω αυτό είναι η αρχή του παραλόγου. Και προς τους πολίτες. Να τελειώσω με μία φράση. Εμένα με στενοχωρεί ένα πράγμα. Τώρα, η μεταπολίτευση κύλησε ουσιαστικά, γιατί για τη μεταπολίτευση την οποία ήσα μπορώ να μιλήσω, κύλησε βασικά με ορισμένες αρχές. Και πάλι είχαμε μια τεράστια κρίση
αντιπροσώπευση στη χώρα. Δηλαδή η δημοκρατία μας σε πάρα πολύ κόσμο δεν άρεσε και πάρα πολλοί κόσμος γύρισε την πλάτη του στην πολιτική. Όταν ο κόσμος, όταν ο 17ης που θα ψηφίσει τώρα στις επόμενες εκλογές εντός του 19... Ο 17ης δεν το έχει καταλάβει αυτό που γίνεται τώρα, θέλω να σας παρακολουθεί. Είναι πολύ κουρασμένος. Συγχωρείτε, εγώ δεν μπορώ να το παρακολουθήσω. Εγώ κάθε πρωί έχω πει στους συνεργάτες μου, πέστε μου ποιος είναι πού, για να ξέρω να σχολιάζω στα ραδιόφωνα. Ναι. Το πρώτο τηλέφωνο είναι, με παίρνει τηλέφωνο, μου λένε, σήμερα ο Δανέλης ανήκει στο ΣΥΡΙΖΑ. Χθες η Κουντουρά ήταν στο Σανέλη, σήμερα ανήκει. Αυτό για τον 17άρη είναι πάρα πολύ απογοητευτικό. Είναι, δείχνει ανθρώπους που δεν έχουν αρχές, που δεν έχουν αξίες, οι οποίοι όμως εκπροσωπούν τον ελληνικό λαό. Ξέρετε όμως, ο 17άρης είναι κρίμα, λέει, αυτό το πράγμα. Λέει ότι, θα έρθω σε εσάς κύριε Σπίτι, απλώς λέει ότι όπως λέτε εσείς ότι πιθανότητα υπάρχει μια συναλλαγή, πολιτική συναλλαγή στο κομμάτι του ΣΥΡΙΖΑ, όταν ήρθε ο κύριος Θεοχάρης, η κυρία Μάρκου, σε εσάς δεν υπήρχε μια αντίστοιχη συναλλαγή εκεί? Θα σας πω. Και ο κύριο, η κυρία Μάρκου και ο κύριος Θεοχάρης είχαν φύγει από τα κόμματά τους, είχαν εξαρτοποιηθεί ένα πολύ μεγάλο χρονικό διάστημα. Το ποτάμι και η Νέα Δημοκρατία ιδεολογικά δεν έχουν μεγάλες διαφορές, για να ξέρουμε τι λέμε. Έτσι, δεν έχουν τις διαφορές που είχε ο Καμένος με τον κύριο Τσίπρα. Μα τώρα εδώ είδαμε Νέα Δημοκρατία, Πασόκ, στα πολύ δύσκολα τους να τα βρίσκουν. Όχι, άλλο η συνεργασία. Με συγχωρείτε, εδώ μιλάμε για βουλευτές. Αυτοί λοιπόν οι βουλευτές που ήρθαν είχαν μία εν πάση περιπτώσει συγγένεια. Δηλαδή, αν κάποιος από το ΣΥΡΙΖΑ πήγαινε, ξέρω εγώ, δεν ξέρω τώρα, δεν έχει αδερφό κόμμα ο ΣΥΡΙΖΑ, τέλος πάντων, αλλά εν πάση περιπτώσει πήγαινε σε ένα ιδεολογικά μπορεί κοντινό το του χώρο. Το ο κύριος Δανέλης, ας πούμε, πάει ιδεολογικά σε ένα κοντινό του χώρο. Έχει κάνει όλο το γύρο. Ξεκίνησε από το συνασπισμό, πέρασε από το Πασόκ, πέρασε από το ποτάμι, ξαναγύρισε στο συνασπισμό. Ιδεολογικά έχει μια σχέση. Δεν το αρνούμε. Το γυρίστρα δεν μ' αρέσει. Το γύρω-γύρω όλα τα κόμματα και ξαναγυρίζουμε στο συνασπισμό. Έχει ιδεολογικά μία σχέση ο κύριος Δανέλης. Οι άλλοι τον ΑΝΕΛ δεν έχουν καμία σχέση, παιδιά. Με συγχωρείτε. Και το ερώτημα είναι, κύριε Σπίρτζη, και σε ποιο βαθμό υπηρετούν και το άνοιγμα που θέλετε να κάνετε στην κεντροαριστερά. Δηλαδή, αυτό θα το κάνετε με τον κύριο Κόκαλη και την κυρία Κουντουρά. Λοιπόν, καταρχάς, εντάχθηκαν στο ΣΥΡΙΖΑ ο κύριος Κόκαλης, κυρία Κουντουρά? Όχι, αλλά τώρα σας δίνουν ψήφο εμπιστοσύνη, είναι στην κυβέρνηση. Να μας ξανακαλέσετε με τον κύριο Σπίρτζη μόλις ανακοινωθούν τα ψήφια. Υπάρχει περίπτωση να να κάνω πάρκο. Σας παρακαλώ πολύ. Δεύτερο. Πότε θα ήταν στην αλλαγή? Αν πριν λίγο καιρό η κυρία Κουντουρά ή ο κύριος Κόκαλης έλεγε ότι είναι ενάντια ή κατά τη συμφωνία των Πρεσπών και ξαφνικά γύριζαν τη θέση τους, την άλλαζαν, πραγματικά θα συμφωνούσαν με αυτά που είπε η κυρία Παπαγγέλη. Ναι, αλλά παρέμεναν στο κόμμα τους, για το οποίο είναι προεξάρχον θέμα. Αλλά υπάρχουν βουλευτές που μπήκαν στην κοινοβουλευτική ομάδα της Νέας Δημοκρατίας, που λίγες μέρες πριν ήταν υπέρ της συμφωνίας των Πρεσπών. Επομένως, καλό θα είναι. Γιατί για μας υπάρχει κομματική πειθαρχία στο θέμα. Ναι, ξεκάθαρα αλλά δεν ήταν στο όχι, κύριε Σπίτζη. Όχι. Ο κύριος Θεοχάρης ήξερε ότι αν ήθελε να έρθει στη Νέα Δημοκρατία, υπάρχει κομματική πειθαρχία στο θέμα αυτό. Εμείς είμαστε ξεκάθαροι. Δεν μασάμε τα λόγια μας. Δεν λέμε εντάχθηκαν στελέχη των ΑΝΕΛ στο ΣΥΡΙΖΑ. Σε ένα νέο πολιτικό δεδομένο. Και δεύτερο, αν μου επιτρέπετε, εγώ χαίρομαι με αυτά που λέει η κυρία Παπαγγέλη και συμφωνώ. Δηλαδή ότι υπάρχει ένα κομμάτι του ποταμιού που προσεγγίζει με τη Νέα Δημοκρατία στις πολιτικές και όχι μόνο, και του Κινάλ θα έλεγα, υπάρχει όμως και ένα άλλο το οποίο προσεγγίζει με την κεντροαριστερά και την αριστερά. Και άρα, τον κύριο Δανέλη τον βλέπετε, συνοδοιπόρο σας, παρακαλώ, βεβαίως, κύριε βεβαίως. Και όσοι από εμάς με είχαμε, τι τρόπο? Είχαμε λειτουργήσει πάνω σε προγραμματική σύγκληση, ο κύριος Δανέλης ήταν ένας δήμαρχος που ξεκίνησε από το συνασπισμό. Η προσωπική σας γνώμη είναι ότι ο κύριος Δανέλης θα μπορούσε να ενταχθεί στο επόμενο ψηφοδέλτιο του ΣΥΡΙΖΑ? Και όχι μόνο ο κύριος Δανέλης. Ναι, για τον κύριο Δανέλη πάντως. Εγώ θεωρώ ότι μετά το κάλεσμα που απίφθηνε ο Πρωθυπουργός στην κεντροαριστερά, είναι πολλά ενδεχόμενα ανοιχτά για ευρύτερες συνεργασίες. Και έτσι θέλω να ερμηνεύω, αν θέλετε, και τη στάση του Κινάλ, που από ό,τι άκουσα χθες,
αφήνει τους βουλευτές να τοποθετηθούν κατά συνέπεια. Πριν πάμε στο κίνημα αλλαγής, θα προσθέσω κάτι. Το οποίο γι' αυτό μου αρέσει η κατάσταση, γιατί δεν βαριέσαι, είναι αυτό που λένε. Αυτό είναι σίγουρο. Εμείς, κοιτάξτε, εμείς το γλεντάμε τώρα, μην κοροϊδευόμαστε, γιατί οι άλλοι έχουν το πρόβλημα. Μ' αρέσει πάρα πολύ η λογική. Κάνουμε ένα άνοιγμα στην κεντροαριστερά, μεγαλοπρεπώς, πάμε στο Μέγαρο, καλούμε κόσμο, χειροκροτάει ο λαός από κάτω και τρεπά σε μικρή αίθουσα προεπιπτόντως, αλλά εν πάση περιπτώσει τα κάνουμε όλα αυτά. Ναι, ναι, τα κάνουμε όλα αυτά. Και σας βλέπαμε δίπλα εκεί. Καλά, εσείς εντάξει, έχετε και μια πολύ διαφορετική. Μην δείτε στον κύριο Μπίστη, καλούμε, ως μέσα στο άνοιγμα της κεντροαριστεράς, έχουμε τον Παπαχριστόπουλο, την Κουντουρά και τον Κόκαλη. Πολύ κεντροαριστερά. Πολύ. Ναι, αλλά εδώ ξέρετε, κυρία Μπρος, στον αγώνα της κεντροαριστεράς είναι με ενθουσιασμό. Η Νέα Δημοκρατία γλεντάει. Γιατί? Γιατί ο ΣΥΡΙΖΑ ουσιαστικά έχει φορτωθεί την ιστορία της Σκοπίων. Δεν είναι αυτό, δεν είναι αυτό. Και αν σας τη δώσει εσάς αυτή την καυτή πατάτα, τότε θα έρθετε εσείς σε δύσκολη θέση. Εσείς τι απαντάτε? Εγώ δεν μιλάω. Εγώ γιατί εδώ υπάρχει και μία πρόταση, μία πρόταση από τον κύριο Καμένο. Ακούστε, που είπε να πάμε σε πρόταση μομφής μαζί. Γιατί του απαντάτε? Εγώ γλεντάω τη γελιότητα του θέματος, έτσι. Γλεντάω το γελίο του συνεταίρου επί 3,5 χρόνια κυρίου Καμένου, ο οποίος πήγε και κοινώνησε, ανέβασε πρώτα μια φωτογραφία του Γράμμου, πάρα πολύ συμπαθητικό, το είδατε φαντάζομαι. Αμέσως μετά πήγε και κοινώνησε για τη Μακεδονία, όπως φεύγανε, έφευγε ο Παύλος Μελάς. Αλλά ο Παύλος Μελάς πήγε να σκοτωθεί ο άνθρωπος. Η διαφορά είναι ότι ο κύριος Καμένος πήγε στον κύριο Τσίπρα. Μετά τον κύριο Τσίπρα πήρε και ένα ελικόπτερο, γύρισε και τα λοιπά, πέταξε και το στεφάνι από απόσταση ασφαλείας και γύρισε μετά πίσω για να δώσει στο τουρκικό εφαλιά. Για να δώσει τους τέσσερις... δεν ήταν τουρκικό εφαλιά. Όχι, τι να περάσει εκεί, λέω, τι να κάνει. Λέω, όχι, να περάσει, προσέξτε, εκεί, μην λέτε τέτοια κουβέντα. Όχι, λέω, τι να κάνει, να περάσει, δεν είναι τουρκικό εφαλιά. Αυτό λέω, τι να κάνει, να περάσει. Γιατί θυμάμαι την προηγούμενη ιδιότητά μου και κόβω την πλάκα σε αυτά τα θέματα. Λοιπόν, αφού λοιπόν τα έκανε αυτά τα ηρωικά, πήγε στον κύριο Τσίπρα, του έδωσε τέσσερις βουλευτές. Του είπε τους δύο, θα τους διαγράψω. Όχι, εκεί πέρα. Διότι. Άρα εκεί έγινε ρωσική διαζύγια. Δεν με νοιάζει γιατί τους έχεις υπουργούς. Τους άλλους δύο όμως θα ψηφίσουν, αλλά δεν θα τους διαγράψω, γιατί πρέπει να μείνω αρχηγός κόμματος, διότι άλλος πώς δεν θα μπορούσα να μιλήσει σήμερα. Λοιπόν, αυτά τα διασκεδαστικά για εμάς τους παλιούς μπορεί να το γλεντάμε, για το μέσο πολίτη είναι. Δημιουργούν αποστροφή για την πολιτική. Έτσι, αυτή είναι η ουσία. Λοιπόν, εγώ διαβάζω πίσω από τις λέξεις που λέει η κυρία Μπακογιάννη. Θέλω να ενσωματώσουμε λίγο απλώς ένα καινούριο πολιτικό δεδομένο που έχουμε από χθες το βράδυ. Έχουμε τη διαγραφή του κυρίου Δανέλη και έχουμε μια νέα θέση. Δεν την έχουμε ακόμη. Την έχουμε. Θα ανακοινωθεί σε λίγο από τον κύριο Θεοδωράκη. Ανακοινώθηκε. Ωραία. Άρα τελειώσαμε με τον κύριο Δανέλη. Το καινούριο όμως είναι αυτό που λέει το ποτάμι. Που λέει ότι μετά από αυτό θα πρέπει να ξαναδούμε τι θα κάνουμε τις πρέσπες. Η ερώτησή μου είναι η εξής, κύριε Σπίρτζη. Ο κύριος Τσίπρας χρειάζεται απλή πλειοψηφία για τις πρέσπες. Το γνωρίζουμε αυτό. Παρ' όλα αυτά, ο ίδιος ανέβασε τον πύχη. Είπε: θέλω 151 γι' αυτό. Αν πέσετε κάτω από αυτό που εσείς βάλατε ως όριο, τι πρέπει να γίνει? Κυρία Τζίμα, καταρχάς, ακούσατε την κυρία Μπακογιάννη πριν. Και φαντάζομαι για όσους έχουν έτσι λίγο πιο. Δίνουν μια μεγάλη προσοχή στα λεγόμενα της κυρίας Μπακογιάννη, που έχει και μια μεγάλη εμπειρία, αντιλαμβάνεται ποιος είναι. Και ποιοι είναι, ενώ δεν το λένε, ευτυχισμένοι και συμφωνούν κιόλας με τη συμφωνία που φέρνει προσκύρωση η ελληνική κυβέρνηση. Εγώ καταλαβαίνω. Αν εννοείται εμένα, δεν συμφωνώ. Γιατί εμένα εννοείται. Εσάς εννοώ. Δεν συμφωνώ. Εγώ είμαι κόρη του Κωνσταντίνου Μητσοτάκη, ο οποίος με δίδαξε ένα πράγμα. Και σας το λέω ειλικρινά. Το θέμα της εθνότητας, παύλα ταυτότητας, παύλα ηθαγένειας, είναι το μεγάλο ελάττωμα αυτής της κοινωνίας. Και δεν μου απαντήσατε. Και δυστυχώς, ο κύριος Κοντζιάς δεν το κατάλαβε. Θα μπορούσαν να είχαν δεχθεί μια διαφορετική ηθαγένεια, η οποία θα τους έλυνε το πρόβλημα και με την Αλβανία, με τους Αλβανούς οι οποίοι σήμερα λειτουργούν. Αυτό, υπήρχε όχι, θα τους έλυνε το πρόβλημα με τους Αλβανούς, μακροπρόθεσμα το λέω. Το ότι ο κύριος Ζάεφ πήγε στη Βουλή και είπε ότι για πρώτη φορά μας αναγνωρίζουν την ταυτότητά μας και είμαστε Μακεδόνες και για πρώτη φορά, λέει ο κύριος Ζάεφ, τη γλώσσα μας η οποία θα μιλιέται τώρα στο ΝΑΤΟ κτλ. Με στο ΝΑΤΟ, στην Ευρωπαϊκή Ένωση, ως Μακεδονική.
Αυτά είναι τα δύο μεγάλα λάθη. Για να τα δούμε λοιπόν ένα-ένα για να μεταφερθούμε από την παραπολιτική στην πολιτική. Αν μου επιτρέπετε σε αυτό που σας ρώτησα, αν πέσετε κάτω από το 151 στις πρέσπες... Θα απαντήσω, κυρία Τζίμα, δεν υπερθέτω. Αν αλλάζει κάτι, για σας τα κάνετε πως δεν αλλάζει τίποτα. Δεν μπορεί από εκεί που έχουμε βάλει εμείς την ατζέντα πάνω στο τραπέζι και όχι κάτω από το τραπέζι, να μεταφέρεται πάλι συζήτηση στο τι κάνει ένας βουλευτής σε σχέση με το δικό του κόμμα και να μην υπάρχει κουβέντα, πραγματικά είναι. Στην πολιτική δηλαδή, στα προβλήματα που έχει η χώρα και στη συμφωνία των Πρεσπών. Επομένως, εδώ έχουμε μία εθνική γραμμή που η κυρία Μπακογιάννη και η Νέα Δημοκρατία συνέβαλε στο να διαμορφωθεί, συμφώνησε στο να διαμορφωθεί. Ο ίδιος ο κύριος Μητσοτάκης το 17 μέσα στο Ελληνικό Κοινοβούλιο έβαλε και εκείνος την κόκκινη γραμμή που είχε εθνική θέση. Αυτά λέει η συμφωνία. Και μετά ανακαλύπτουμε θέματα ανύπαρκτα επί της ουσίας. Ανύπαρκτο θέμα, το θέμα της γλώσσα, όπως είναι η γλώσσα, για όνομα του μια στιγμή, όποιος είναι η γλώσσα, η οποία προφανώς από το 77, αλλά και από την διεθνή τυποποίηση αναφέρεται εδώ και χρόνια ως μακεδονική, όπως είναι το θέμα της υπηκότητας και όχι της εθνότητας, που είναι διευκρινισμένο σε αυτό που ψηφίστηκε από τη Βουλή της Φύρο, ότι είναι ξεκάθαρο, δεν αποτελεί εθνότητα. Όπως είναι και άλλα θέματα. Και πραγματικά, επειδή η κυρία Μπακογιάννη μπορεί να διαφωνούμε σε πάρα πολλά θέματα, αλλά είναι ένας πολιτικός που εκεί που βάζει την εθνική κόκκινη γραμμή, εγώ τη σέβομαι. Θέλετε να μου δώσετε μια απάντηση στο χθες ερώτημα. Το βράδυ και σήμερα το πρωί, μεγάλες χώρες από το διεθνή παράγοντα ανακοίνωσαν θέσεις που ανακατεύονται και στα εσωτερικά της δικής μας χώρας, όπως είναι η Ρωσία. Και στη Φύρο και τα λοιπά. Εγώ θέλω μια ξεκάθαρη τοποθέτηση από τη Νέα Δημοκρατία. Όχι από την κυρία Μπακογιάννη. Δεν θέλω. Εγώ την καταλαβαίνω καλά, την κυρία Μπακογιάννη. Εκείνη εκπροσωπεί εδώ τη Νέα Δημοκρατία. Εδώ, ναι. Αλλά καταλαβαίνω πάρα πολύ καλά τη δύσκολη θέση, την πολιτικά δύσκολη θέση. Μπορεί να μην τη είναι δύσκολο, αλλά δεν θέλω να απαντήσετε σε αυτό που σα ρώτησα, που είναι, γιατί δεν μου το έχετε απαντήσει. Δεν θα το πει, γιατί δεν ξέρει ακόμα ένας άνθρωπος. Ναι, αλλά εγώ θα θέλω να διεκδικήσω στεναρά την απάντηση. Όχι τη δική σα απάντηση, γιατί σα ρωτώ κάτι. Βάλατε έναν πύχη και υπάρχει ένα νέο πολιτικό δεδομένο. Αν πάρετε 150, βάλαμε ένα πύχη που ευνηδίασε την αντιπολίτευση. Δεν περίμεναν ότι ο Πρωθυπουργός θα είχε την παλικαριά και την ευθυκρισία να πει ναι, να σηκώσει το γάντι. Δεν μιλάω ζητάω για την εμπιστοσύνη, μιλάω για τις πρέσπες. Τα ξεκαθάρισε ο ίδιος ο Πρωθυπουργός. Ναι. Όχι, όχι, τι, όχι, όχι, αυτό δεν είναι ξεκάθαρο. Αν δεν βάλετε 151 ψήφους, τι θα κάνετε. Άρα αν όχι, έτσι, να προχωρήσει. Αλλιώς θα πάει συντεταγμένα, όπως έχει ανακοινώσει, σε εκλογές. Αυτά είναι θέματα που φέρνουν όλο το πολιτικό σύστημα, τον κάθε βουλευτή, το κάθε κόμμα και τον κάθε βουλευτή, τον κάθε στέλεχος, να πάρει τις δικές του ευθύνες. Θεωρείτε ότι μπορεί να δούμε εσείς, μια αλλαγή θέσης από τον κύριο Μαυρωτά ή τον κύριο Θοδωράκη για τη συμφωνία των Πρεσπών, Θέλω να πιστεύω ότι δεν μπορεί τη μία μέρα να λένε υπέρ της συμφωνίας των Πρεσπών, όχι μόνο το ποτάμι, ο κύριος Θεοδωράκης και ο κ. Μαυρωτάς, δεν έχουν δείξει τέτοια δείγματα μέχρι τώρα. Και την άλλη, για άλλους λόγους, τελείως διαφορετικούς, να προσδιορίζονται κατά. Καλά, αυτό μπορεί να το πούμε και για την κυρία Κουντουρά. Στο θέμα όμως, όχι, η κυρία Κουντουρά δεν είχε πει κατά. Και δεν είναι η ατζέντα. Και δεν είναι η εθνική γραμμή για τα μακεδονικά. Δεν είναι η ατζέντα του ψήφου εμπιστοσύνης, μόνο το θέμα της συμφωνίας των Πρεσπών. Εγώ όμως θέλω να μου πείτε. Γιατί δεν μπορεί να κάνουμε... Η κυρία Κουντουρά δεν θα ψηφίσει πρέσπες. Θα ψηφίσει, φαντάζομαι. Δεν είναι λοιπόν, ακριβώς το αντίθετο από αυτό που έλεγε τόσα χρόνια. Βεβαίως, θέλω να μου πείτε, ωραία, θέλω να μου πείτε το εξής, κυρία Μπακογιάννη. Επειδή η Νέα Δημοκρατία, όχι στην ακροδεξιά της, αν θέλετε εκδοχή, στην κεντροδεξιά της, γιατί εσείς είσαστε σήμερα εδώ και δεν είναι ξέρω ο κύριος Γεωργιάδης, τι λέει για αυτό που για δεκαετίες επικαλούταν, το ανήκουμε στη Δύση. Τι λέει σε σχέση με την τοποθέτηση που έκανε σήμερα το πρωί και ανακοίνωσε η Ρωσία, τι λέει σε σχέση με την τοποθέτηση που κάνουν όλες οι ευρωπαϊκές χώρες, με τα συγχαρητήρια που δίνουν στη χώρα μας για τη συμφωνία των Πρεσπών, και όχι μόνο. Τι λέει. Ακούστε, κύριε Σπίτζη, εγώ έχω διαχειριστεί. Τι λέει για το αν πρέπει η χώρα μας να απευθύνεται στα Βαλκάνια, ακούστε, να σπάσει την απομόνωση και όλο αυτό το κλίμα που υπάρχει στις Βαλκανικές χώρες. Κύριε Σπίτζη, εγώ έχω διαχειριστεί. Μα το ξέρω, το γνωρίζω γι' αυτό και. Επειδή λοιπόν το έχω διαχειριστεί, μπορώ να σας πω ότι ουδέποτε η Νέα Δημοκρατία είχε δεχθεί παρεμβάσεις, είτε θετικές είτε αρνητικές.
θεωρούμε ότι η διαχείριση των θεμάτων εξωτερικής πολιτικής ή των ελληνικών συμφερόντων, όπως έλεγε ο Ελευθέριος Βενιζέλος, είναι θέμα εθνικό. Κατά προτίμηση είναι θέμα εθνικό, το οποίο όφιλε να μας ενώνει και όχι να μας χωρίζει. Αυτό λέμε. Αλλά δεν το δείξατε όλο τον καιρό. Το δείξαμε για γιατί η γραμμή που βάλατε εσείς για τα Σκόπια. Η πραγματικότητα λοιπόν. Η κυβέρνηση αφήστε το, αφήστε το λίγο χρόνο. Η πραγματικότητα λοιπόν είναι ότι εγώ είμαι εναντίον της οποιασδήποτε παρέμβασης, η οποία υπάρχει είτε από τη Ρωσία, είτε από οποιαδήποτε άλλη χώρα, η οποία θέλει να παρέμβει στα εσωτερικά τα δικά μας. Η άποψη της Νέας Δημοκρατίας για το θέμα της συμφωνίας είναι σαφής. Την εκφράσαμε από την πρώτη στιγμή και στο εσωτερικό και στο εξωτερικό. Γι' αυτό και η κυρία Μέρκελ δεν εξεπλάγει εδώ όταν είδε τον κυρία Μητσοτάκη. Είπε ότι είναι ένα θέμα στο οποίο δεν μπορώ να συμφωνήσω με τον κυρία Μητσοτάκη και δεν νομίζω θα τον πείσω. Και πράγματι δεν τον έπεισε. Αλλά από εκεί και πέρα οι καθαρές κουβέντες, να ξέρουμε τι λέμε. Εγώ φανατικά είμαι υπέρ της γραμμής να υπάρξει συμφιλίωση μεταξύ Βόρειας και Νότιας Κορέας. Εάν με ρωτήσετε όμως τις λεπτομέρειες της Βόρειας και της Νότιας Κορέας, από εδώ από την Ελλάδα που είμαι δεν τις ξέρω. Τις ξέρουν οι Κορεάτες. Εμείς λοιπόν που ξέρουμε την ιστορία των Βαλκανίων και έχουμε αίσθηση του τι πραγματικά συμβαίνει και που θεωρούμε, και εγώ σας το λέω τελείως ειλικρινώς, θεωρούσα ότι ήταν μια ευκαιρία και το είπα, δεν ήταν κάτι το οποίο έκρυψα, φοβούμαι ότι αυτή η πραγματική ευκαιρία από τη διαχείριση του κυρίου Κοντζιά χάθηκε. Και την έχασε την ευκαιρία όταν ο κύριος Κοντζιάς μπήκε στη λογική του Ήλιδεν, που ήταν ακριβώς η λογική, η αλυτρωτική, την οποία δεν έπρεπε ποτέ μια να εκμεταλλευτεί. Μια γρήγορη ερώτηση, πρόταση Μομφής παραμένει στο τραπέζι για σας. Διότι θέλω να πω ότι αν ανανεώνει την εμπιστοσύνη της μία κυβέρνηση, δηλαδή. Γιατί και εμείς το κλετάμε, όπως καταλαβαίνετε. Ανανέωσαν την εμπιστοσύνη του στον προϋπολογισμό. Πιθανώς όλα δείχνουν θα πάρουν εμπιστοσύνη στην αυριανή ψηφοφορία. Αν περάσουν και τις πρέσπες, έχει νόημα μετά μια πρόταση Μομφής ή έχει νόημα αυτό το διαρκές αίτημα για εκλογές? Το διαρκές αίτημα για εκλογές θα είναι μείνει διαρκές και κάθε μέρα που περνάει βλέπετε μεγαλύτερα ποσοστά του ελληνικού λαού να ζητάνε εκλογές. Σήμερα είμαστε στο 58%, δηλαδή η απόλυτη πλειοψηφία του ελληνικού λαού. Άλλες έρευνες το δείχνουν στο 62. Είναι σαφές, ακούστε. Ασχέτως τώρα τι λέμε για το Σκοπιανό ή οτιδήποτε. Αυτή τη στιγμή η οικονομία είναι το θέμα. Η οικονομία η ελληνική έχει γονατίσει. Το συντομότερο ανέκδοτο ήταν αυτό που είπε ο κύριος Τσίπρας στην συνέντευξή του, ότι το ατού του είναι η οικονομία. Μια χώρα που δεν μπορεί να βγει στις αγορές. Μια χώρα η οποία σήμερα έχει τα επιτόκια δανεισμού που έχει. Μια χώρα η οποία δεν μπορεί να φέρει επενδύσεις. Μια χώρα στην οποία ο πληθωρισμός τρέχει με τελείως διαφορετική, η αγοραστική δύναμη του Έλληνα έχει ουσιαστικά εξαντληθεί. Μια χώρα που ανεβάζει περίπου 1 εκατομμύριο το μήνα τα ληξιπρόθεσμα, 1 δισεκατομμύριο, με συγχωρείτε τα μπέρδεψη τους, 1 δισεκατομμύριο το μήνα τα ληξιπρόθεσμα προς τη χρέη. Αυτό είναι μια χώρα η οποία χρειάζεται μια σοβαρή κυβέρνηση και μια κυβέρνηση σταθερή και με προοπτική. Γι' αυτό το αίτημα για εκλογές είναι πανίσχυρο. Μάλιστα. Και μακάρι ο κύριος Τσίπρας να την ξέρει. Μετά την ψήφο εμπιστοσύνης, η χώρα θα έχει μια πολύ σταθερή κυβέρνηση, γιατί το κοινοβούλιο υποστηρίζει τον Πρωθυπουργό. Θα έχει μια κυβέρνηση που θα κοιτάει την κοινωνία. Και θα πάει μέχρι τον Οκτώβρη. Που θα κοιτάει, αυτός είναι ο στόχος μας, που θα κοιτάει την κοινωνία, να θεραπεύσει, τις οδηγίες, γιατί έχουμε και άλλα μπροστά μας. Έχουμε να δούμε την προστασία της πρώτης κατοικίας, την αύξηση του κατώτατου μισθού. Έχουμε δηλαδή ακριβώς την αντίθετη ατζέντα από αυτή που έχει η Νέα Δημοκρατία σε σχέση με την κοινωνική πολιτική και την οικονομία. Κύριε Σπίρτσι, την κατάργηση της προστασίας της πρώτης κατοικίας, εσείς τη φέρατε. Ναι, όλα, εμείς όλα, την είχαμε. Εμείς την είχαμε με τον νόμο Κατσέλη. Εσείς δεν την είχατε. Αυτό είναι ο στόχος σας. Τώρα πάτε να διορθώσετε αυτά που κάνατε. Τον Οκτώβριο, λέει ο κύριος Σπίρτσι, στο Μάιο, λέει η κυρία Μπακογιάννη. Μια οικονομία η οποία για να έρθει εκεί που πρέπει, πρέπει η χώρα να βασίζεται στα δικά της πόδια. Δηλαδή, παραγωγική ανασυγκρότηση. Δηλαδή, ενδοχώρα στα Βαλκάνια. Δηλαδή, και όχι, ωραία λόγια. Και όχι εφιοπολεμικές λογικές. Καλή συνέχεια. Πολύ λάδι και τηγανή τα τύπωση. Σας ευχαριστούμε πολύ και τους δύο. Σας δούμε στην Βουλή. Μόλις βγουν τα ψηφοδέλτια, σας περιμένουμε. Εμείς βγήκαμε από τα μνημόνια και όταν βγουν τα ψηφοδέλτια. Τελείωσε το πρόγραμμα. Κυρία Μπακογιάννη, τελείωσε το πρόγραμμα. Μεγάλη χαρά. Καλή συνέχεια. Λοιπόν, διαφημισούλες, γυρνάμε σε 3 λεπτά. Όχι. Ευχαριστούμε.